Στον Πόντο και παλιά υπήρχε έντονη δύση δαιμονίας, λέμε, ότι υπάρχουν μάγισσες, υπάρχουν χοτλάκ. Ο χοτλάκ έλεγαν οι Τούρκ, απάσα τα φία του, ότι σε έθαφταν τον πεθαμένο, εφήναν έναν τρυπή. Και κάθε βράδυ επέγνανε, ετέρνανε αν ο Τούρκων είναι εντάξει. Τε μετέρα έλεγαν εντελώς αντίθετα. Τε μετέρα έλεγαν ότι ο Τούρκων βγαίνει χοτλάξ. Χοτλάξ είναι ότι γίνεται χαϊβάν, κάποιο χαϊβάν, κάποιο ζώο. Και επειδή οι μουσουλμάν και εκείνοι χριστιανοί βγαίνουν στο τρυπίν και όλον τη νύχτα λάσκεται σαν χωρία βες και λίγο πρωτού ξημερών πάνε μπαίνει στο τρυπί. Αυτή είναι η δυσιδαιμονία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι Τούρκ πάνε έναν εβδομάδα και τερούν αν ο άνθρωπος είναι πεθαμένος. Γιατί υπάρχει η νεκρανάσταση που λέμε και εμείς χριστιανοί, αλλά και τώρα γι' αυτό η Εκκλησία έβαλε το μόνασμα. Δηλαδή να μείνει ένα βράδυ υποχρεωτικά στο σπίτι. Έγινε και εδώ στο χωριό αυτό. Άνθρωπος ο οποίος την επόμενη μέρα είχε ψυχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ένας χοτλάκ λοιπόν, Μωαμεδανός, εξέβαινε στο τρυπί και έγινε σκύλος. Σκυλί. Και κατήβε στο διπλανό των χωρίων συγκούτουλα και ελάστεν εκεί, επίκεν, ο σκυλών όλο το βράδυ. Ένας χωριανός πολύ παλικαράς, λεβέντης, κατέβε στο χωρίο τη νύχτα, στο άλλο και εκλώσε. Σικαλίζα στο χωρίο. Ασημάνασα στο μέρο. Τέλο πάντων, εκλώσε. Από πίσω κλώσε και τηρεί ένα σκυλόπον. Κάφ, 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 το σκυλάκι έρχεται. Δεν το δίνει σημασία. Σκυλία πολλά. Στον Πόντο πάει και βάλει το άλογο στο μαντρί. Εσέβαινε και ο σκύλο να πει. Άρχισε όμως να ξημερώνει, σιγά σιγά θα ξημερώνει. Έκλεισε γερά την πόρτα, από κάμποσα ώρας, θέλεσε να πάει πέρα το άλογο να την πάλι. Πάει να ανοίξει την πόρτα, τίποτε, κουντά την πόρτα, σμπρώχνει την πόρτα, η πόρτα και ανοίξει. Κουντά, τίποτε. Μετά επίεν είπε και το γείτονα από δίπλα, και μαζί με τη γυναίκα και το γείτονα τέλος πάντων κουντούνε την πόρτα και λέπνε έναν θεόρατον άνθρωπο ροπίσα στην πόρτα. Ο άνθρωπο να τόσο ήταν ένας Τούρκος ο οποίος εξέβαινε στον τρυπή και γέντωνε σκύλος και μετά αφού έρθενε σε και να το σωμαντρεί και πόρεσε ένα σκύλο να βγει. Και αναγκαστικά, αφού έρθει η ημέρα, έπρεπε πάλι να γίνεται άνθρωπος. Και έτσι έβρανε τον Τούρκο και διαδόθη παντού. Αυτό είναι για όλο τον Πόντο, το λένε όλοι. Η πραγματικότητα όμως είναι απλή και η εξής και γι' αυτό. Με οποιοδήποτε τρόπο επόρνανε οι ανθρώποι χριστιανοί να μην γίνταν Τούρκ, ούτε τα κορίτσια, ούτε τα παιδεία. Έπρεπε ο Τούρκο να έχει χίλια στραβά. Επειδή και βαφτίζονταν για τα το έβγαινε χοτλάξε δηλαδή, ενώ οι χριστιανοί με αυτόν τον τρόπο τρομοκρατείς το νεαρό και μετά γίνεται συνείδηση. Ομολογώ ότι επίστευα να το είπα λέει, ότι συμβαίνει. Και τώρα που πήγαμε με την Όλγα, πήγαμε στην πατρίδα και πήραζα την πεθερά μου την τρίτη φορά, όχι τέταρτη φορά, είχα και την πεθερά με πήρασα τουρκικά τα μνήματα, είναι ασομεϊτάν πιο απά, και έλεγα κάτι σκυλία, λέω, α, πεθερά, λέω, α, ούτως χοτλάξει. Νύχτα έτω. Εκείνη το κοροϊδέψε, λέει, εγώ πιστεύω το λέει. Η μάνα με έλεγε ότι έχω χοτλάξει. Πάμε λίγο νοξιουκά, φεύγουμε τώρα στη στράτα για τη Ματσούκα, ακριβώς οξιουκά στην Τραπεζούν, βλέπω ένα σκυλί να τρανό σκυλί. Λέω, πεθερά, ούτε μολάσε τότε.
Τα πιστεύανε. Και ο παππούς μου το πίστευε και πολλά άλλα τέτοια. Τα πιστεύανε. Η κατακλίδα και πιο ακραία εν με τους Αρμενάντας. Μια κοπέλα μπορεί να παίρνει έναν Αρμέν, αφού είναι Ορθόδοξος. Γιατί Ορθόδοξης. Έλεγαν σαν κορίτσι και σαν παιδί αντίστροφα ότι ο Αρμένς, έτσι έλεγαν ο Αρμένης, για να γίνεται Έλληνας, χριστιανός, Έλληνας, πρέπει πρώτα να γίνεται Τούρκος και να απαρνηθεί και τον τουρκισμό και να γίνει χριστιανός. Είναι χειρότεροι ας οι Τούρκς, γιατί με τους Τούρκους ήταν πολλά δύσκολο να παίρνει ένας χριστιανός. Ενώ με τον Αρμέν ή την Αρμέντσα ήταν εύκολο να παίρνει. Και έτσι λοιπόν είχαν και αυτή τη δοξασία.